Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Βορύδη, να τον βάλουμε στην παρέα μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, κατευθείαν σας σκληρά θα πάμε. Είσαστε ικανοποιημένος από την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού και τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση προκειμένου να αντιμετωπίσει την κακοκαιρία που ήταν προβλέψιμη? Οι μετεωρολόγοι μιλάγανε για μία κακοκαιρία από τις μεγαλύτερες και χειρότερες των τελευταίων ετών. Όμως, μήπως δεν επιβεβαιώνουν την ετοιμότητά σας τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν? Κοιτάξτε, νομίζω ότι οι βασικές επιλογές, πρώτον, δεν μπορεί να πει κανένας όπου κάτι το οποίο ενδεχομένως λεγόταν αρκετά συχνά στο παρελθόν, ότι που είναι το κράτος και το κράτος είναι απόν. Το κράτος ήταν παρόν. Ήταν παρόν και έδωσε μια, και διέδωσε και δίνει μια πολύ σημαντική μάχη, κυρίως για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, καθώς πράγματι εμφανίστηκαν σημαντικές δυσκολίες και προβλήματα. Τώρα, οι βασικές επιλογές οι οποίες έγιναν θεωρώ ότι δικαιώνουν όσους χειρίστηκαν την υπόθεση. Τι εννοώ? Ότι στην πραγματικότητα υπήρξαν έγκαιρα βασικά κλεισίματα δρόμων ώστε να μην υπάρξουν εγκλωβισμοί. Πάλι φαινόμενα τα οποία, αν θυμάστε κύριε Παπαδάκη, έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή κλειστές εθνικές οδούς με εγκλωβισμένους ανθρώπους μέσα στα οχήματα. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία είχαμε ζήσει στο παρελθόν επεφεύθησαν. Τώρα, πράγματι νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τόσο εκτεταμένη χιονόπτωση. Ίσως η τελευταία που θυμάμαι τέτοιας έκτασης είναι το 2003 και αυτή νομίζω δεν ήταν τόσο μεγάλη. Επομένως θα σας έλεγα ότι αυτές οι ζημίες οι οποίες εμφανίστηκαν κυρίως στο ηλεκτρικό δίκτυο, γιατί είχαμε όλες αυτές τις πτώσεις των κλαδιών και των δέντρων που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα, γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να αποκατασταθούν. Περιγράψατε κι εσείς το μέγεθος της επιχείρησης. Δεν μπορώ να σκεφτώ και κάτι εδώ όμως περισσότερο. Εδώ όμως να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, Νίκο, για αυτά, πάνω σε αυτά που είπατε, κύριε Υπουργέ. Είπατε, κλείσαμε τους δρόμους για να μην έχουμε προβλήματα. Εδώ τα τελευταία χρόνια, πολλά χρόνια, πόσο θυμάμαι και κάνω εγώ αυτή τη δουλειά, δύο είναι οι λόγοι. Ή θα έχουμε δρόμους ανοιχτούς και κόσμο εγκλωβισμένο στην εθνική οδό, ή θα τον αφήνουμε να περάσει. Γιατί δεν έχουμε και τρίτη επιλογή? Σε αυτό το γιατί δίλημα, να μην έχουμε δηλαδή, τρίτη επιλογή? Συγγνώμη, ναι. Γιώργο μου, και μετά πες ό,τι θέλεις, αδερφέ. Όχι, γιατί συμπληρώνω, λέω, γιατί να έχουμε μακριά, να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο δίλημα. Πες. Γιατί λέω να έχουμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε αυτό το δίλημα? Δεν ολοκλήρωσα το ερώτημα. Ή κλειστές εθνικές οδούς. Και όχι να μην μπορεί ο κόσμος να κυκλοφορεί. Αμέσως μετά λες ό,τι θέλεις, αδελφέ μου. Γιατί λοιπόν, ενώ ακούσαμε εκ των προτέρων η εθνική δεν θα κλείσει, η εθνική έκλεισε με 15 πόντους χιόνι. Γιατί λοιπόν δεν είχαμε κάνει πρόβλεψη η εθνική να είναι ανοιχτή? Να υπάρχουν τα μηχανήματα, να υπάρχουν οι αλατιέρες. Είμαστε μοναδική χώρα της Ευρώπης που με 15 εκατοστά κλείνει εθνικός δρόμος. Είναι ακριβές, κύριε Υπουργέ. Όχι, δεν είναι ακριβές. Δεν είναι ένα δρομάκι, μιλάμε για την εθνική οδό. Όχι, δεν είναι ακριβές. Όταν υπάρχουν εκτεταμένες χιονοπτώσεις, κλείνουν εθνικοί δρόμοι και κλείνουν σε χώρες οι οποίες είναι πολύ πιο μαθημένες. Ναι, όταν έχει ένα μέτρο, όχι με 15 πόντους, με 10-15 πόντους. Ακούστε, τη χρονική στιγμή που γίνεται η κακοκαιρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν το κλείνω. Γιατί είναι πολύ πυκνή η χιονόπτωση. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα, γίνεται παντού. Εγώ δεν θέλω να κάνω και τον ειδικό τώρα στα ζητήματα αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων. Θέλω όμως να σας πω ότι προφανώς αυτοί οι οποίοι τα χειρίζονται και αυτοί οι οποίοι ξέρουν καλύτερα από μένα, και εκεί ήταν η πολιτική προστασία και εκεί ήταν η πυροσβεστική και εκεί ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα, η επιλογή που κάνανε προφανώς τους δικαιώνει. Γιατί δεν είχαμε τα φαινόμενα του εγκλωβισμού. Τα φαινόμενα του εγκλωβισμού, προσέξτε, δεν είναι απλώς ότι εγκλωβίζονται άνθρωποι, οπότε δημιουργείται κίνδυνο ζωής. Είναι ότι εν συνεχεία και ο απεγκλωβισμός και ο εκχιονισμός είναι πάρα πολύ δύσκολος, γιατί είναι όλα αυτά τα οχήματα εκεί. Άρα θεωρώ ότι σε αυτή τους την επιλογή είναι δικαιωμένη. Τώρα μου λέτε γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Η απάντηση είναι ότι προφανώς η εκτίμηση που έγινε είναι ότι κατά τις συγκεκριμένες συνθήκες δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Εσείς... Άρα κακώς γίνανε οι δηλώσεις αυτές που λέγανε ότι δεν θα κλείσει η εθνική όδος. Κατά την άποψή σας. Είσαστε μαζί μας δηλαδή, συμφωνείτε? Γιατί όταν λες δεν θα κλείσει η εθνική όδος, όταν λες ότι δεν θα κλείσει η εθνική όδος, μετά ο άλλος θα βγει παραπονούμενος. Όπως εγώ τώρα. Κοιτάξτε.
Εντάξει, εσείς βγαίνετε παραπονούμενος και καλά κάνετε και βγαίνετε παραπονούμενος και καλά κάνετε και συμβάλλετε με τα παράπονά σας σε αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, αλλά το ζήτημα ποιο είναι. Το ζήτημα είναι ότι προφανώς εκείνο που πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι που χειρίζονται αυτόν τον κίνδυνο, γιατί ένα κίνδυνο έχουν καταρχήν στα χέρια τους, έτσι, κανείς δεν ξέρει πόσο ακριβώς θα είναι το χιόνι. Αυτό να το σεβαστώ και βέβαια έτσι. Ναι. Δεν το ξέρει κανείς ούτε πόσο θα είναι το χιόνι, αν θα είναι πάρα πολύ, αν θα είναι πολύ λίγο, αν θα είναι 15 πόνους ή αν θα πάει στο ένα μέτρο. Ξέρουμε ότι θα έχουμε μια κακοκαιρία. Αλλά τώρα το μέγεθος και την έκτασή της, την ακριβή, κανείς δεν μπορεί να την περιγράψει. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν διαχειρίστηκαν τον κίνδυνο, νομίζω ότι κάνανε μια επιλογή η οποία εκ των υστέρων, βλέποντας αν θέλετε το μέγεθος της κακοκαιρίας, τους δικαιώνει. Άρα ως προς αυτή τους τη βασική επιλογή θεωρώ ότι σωστό ενήργησε. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή οι Δήμοι κινήθηκαν σωστά, ο ΔΔΕ κινήθηκε σωστά. Εδώ δεν είχαν κοπεί τα δέντρα τα οποία έπρεπε να έχουν κοπεί. Εδώ βλέπουμε... Αυτό είναι το δεύτερο μέρος, Νίκο, και έχεις δίκιο. Και ναι, θα το πούμε και αυτό. Ο Δήμος να λέει ο ΔΔΕ, ο ΔΔΕ να λέει η Περιφέρεια. Η Περιφέρεια, δηλαδή, όχι, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα. Κύριε Υπουργέ, ψάξτε το λίγο. Σε συμπλήρωση των όσων είπε ο Νίκος Ρογκάκος, εγώ θα σας πω να ψάξετε λίγο να δείτε, πιστεύω ότι το έχετε κάνει ήδη, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δήμου, ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Δασαρχείου, ποιες είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ και θα δείτε ότι είναι αλληλοσυγκρουόμενες οι αρμοδιότητες όπου χάνονται σε ένα γραφειοκρατικό κυκαιώνα όπου ο ένας υπερκαλύπτει, μακάρι να υπερκαλύπτει, ο ένας περιμένει την αρμοδιότητα του άλλου. Σας λέω και πάλι, το έχω πει τρεις φορές από το πρωί. Ο δήμαρχος του Διονύσου που έχει και το μεγάλο πρόβλημα λέει όταν εφάπτεται των καλωδίων το κλαδί είναι αρμοδιότητα της ΔΕΗ. Μη μου φωνάσεις εμένα γιατί δεν τα άκουσα. Λοιπόν, ακούστε τώρα γιατί πάλι εκ των υστέρων πολλά θα πούμε. Το κλαδιά τώρα. Τα κλαδιά, όπως ξέρετε, αυτό ανοίγει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για την υπογειοποίηση των καλωδίων, για την υπογειοποίηση του δικτύου. Ανοίγει μια συζήτηση για πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Εμείς πληρώνουμε στο πάγιο. Πληρώνουμε στο πάγιο για τον εξυγχρονισμό του δικτύου. Και θεωρώ ότι σε έναν ορισμένο βαθμό προφανώς ο ΔΔΕ έχει δρομολογήσει αυτά τα πράγματα, αν και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι κάτι που αλλάζει μια μέρα στην άλλη. Τώρα, το να ανοίξουμε μια κουβέντα στην οποία λέμε ήταν κομμένα τα κλαδιά, δεν ήταν κομμένα τα κλαδιά. Εντάξει, τώρα τα κλαδιά πρέπει να κόβονται. Επίσης είναι γνωστό ότι αυτό, ειδικά σε δήμους οι οποίοι ας το πω, έχουν πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα, δηλαδή είναι δήμοι που από τη μια μεριά είναι, ας το πω, έχουν δέντρα, αλλά από την άλλη μεριά είναι και σχετικά πυκνοκατοικημένοι. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο προφανώς πρέπει να γίνεται και πρέπει να το φροντίσουμε. Προβλέπετε σε αρμοδιότητες. Με σαφήνεια καθορίζεται ποιανού αρμοδιότητα είναι, γιατί ξέρετε, το Δασαρχείο μπορεί να μην δώσει άδεια. Ο Δήμος να μην συμφωνεί, να συμφωνεί η Περιφέρεια, να μην συμφωνεί ο Δήμος και να διαφωνεί το Δασαρχείο. Τιμόσαστε με τις αρμοδιότητες, με τις πλημμύρες και άλλες καταστροφές. Θα σας πω. Εν προκειμένου πάντως. Όχι τώρα, μην ανοίξουμε το θέμα αν έπρεπε ή δεν έπρεπε να είχαν κοπεί τα κλαδιά και πότε έπρεπε να είχαν κοπεί, γιατί αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Μιλάμε για τη διαχείριση της κακοκαιρίας. Στην διαχείριση της κακοκαιρίας δεν υπήρχε κανένα θέμα σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Εγώ σας έλεγα εδώ ότι υπήρξε αποτελεσματικό συντονισμό και δουλέψανε μαζί όλοι. Στην αντιμετώπιση των ίσων της κακοκαιρίας. Δηλαδή, ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, μην το ξεχνάμε και αυτό. Βεβαίως. Και αυτό είναι πάρα πολύ λυπηρό. Εξ όσων αυτό πάντως δεν έγινε σε αυτές τις περιοχές τώρα που συζητάμε, ούτε έγινε παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω τώρα τα αίτια του θανάτου συγκεκριμένου. Στην Εύβοια, λόγω διακοπής της ηλεκτροδότησης, δεν μπορούσε ο άνθρωπος να υποστηριχθεί αναπνευστικά. Ωραία. Λέω λοιπόν, αυτά όλα καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά λυπηρά, νομίζω είναι αυτονόητο και φαντάζομαι τα συλληπιτήρια όλων μας είναι στις οικογένειές τους. Και είναι πράγματι σκληρή αποτίμηση κάθε φορά που έχουμε να μιλήσουμε για ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν. Όμως, μιλώντας για τη διαχείριση της κακοκαιρίας, εκεί δεν υπάρχει ένα θέμα αρμοδιοτήτων, κύριε Παπαδάκη. Ήταν ξεκάθαρο και νομίζω ότι λειτουργήσε, δηλαδή τι πήγανε τα συνεργεία. Συνεχίστε. Είναι παρακαλώ, ένα πρόβλημα ήταν στην καθυστέρηση και γι' αυτό. Α,
να μιλήσω εγώ τώρα, δηλαδή. Ναι, συνεχίστε, κύριε Υπουργέ. Συνεχίστε κανονικά. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι εκείνο το οποίο διαπιστώσαμε είναι ότι υπήρξε συντονισμός και εμπλοκή διαφόρων φορέων, ανάμεσα στους οποίους οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίως του πρώτου βαθμού, ή η πυροσβεστική, ενεπλάκη. Ποιος τους συντονίζει όλους αυτούς, κύριε Υπουργέ? Ποιος τους συντονίζει? Η προστασία, η πολιτική προστασία. Η πολιτική προστασία. Στην κρίση συντονίζει η πολιτική προστασία. Άρα λοιπόν. Για παράδειγμα, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει αρμοδιότητα επάνω στο θέμα? Να τα πάρουμε ένα. Το Υπουργείο Εσωτερικών το μόνο το οποίο κάνει είναι ότι εποπτεύει τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, όχι όμως στη στιγμή της κρίσης. Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι επιτελικό Υπουργείο, δεν είναι επιχειρησιακό Υπουργείο. Επομένως, εμείς δεν έχουμε, κοιτάμε αν θέλετε τις ζημιές και θα δούμε πού υπάρχουν τώρα ζημιές, προκειμένου να ενισχύσουμε τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, αν υπάρχουν ζημιές υποδομής, προκειμένου να αποκατασταθούν και να τους στηρίξουμε οικονομικά. Δεν έχουμε όμως εμείς επιχειρησιακό βραχείο να ως Υπουργείο Εσωτερικών. Τα ζητήματα αυτά τα χειρίζεται η πολιτική προστασία, το Υπουργείο, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, τα χειρίζεται ο ΔΔΕ, γιατί είχαμε όλες αυτές τις διακοπές ρεύματος οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν. Κάποιος εκεί δεν έκανε καλά τη δουλειά του όμως. Κάποιος δεν. Κοιτάξτε τώρα, δεν τα όλα ιδανικά. Καλά, τώρα ιδανικά σε μια κακοκαιρία και σε μια ζημιά δεν υπάρχει ιδανικά. Ιδανικά διαχειριζόμαστε προβλήματα, διαχειριζόμαστε ζημιές. Τι ιδανικά, δεν έχουμε πάει διακοπές, πρόβλημα έχουμε. Όταν λοιπόν έχεις πτώσεις δέντρων και κλαδιών και καταστροφή, αν θέλετε, του ηλεκτρικού δικτύου, τι ιδανικά, έμεινε κόσμος χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για πολλές ώρες. Δεν υπάρχει κάτι ιδανικά, δεν λέμε ζήτω. Έτσι. Αλλά λέμε τώρα το εξής, με δεδομένη την κακοκαιρία και με δεδομένο το πρόβλημα, το κατά πόσον υπήρξε παρουσία του κρατικού μηχανισμού, ώστε αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με ό,τι ήταν εφικτό. Αυτό βλέπω τον Νίκο Σβέργο και τον Σταμάτη Ζαχαρόπου είχαν διασταυρώσαν τα δημοσιογραφικά τους ξύφη με απόψεις. Είχαμε πει ότι θα είσαστε μαζί και έχω την εντύπωση ότι θέλουν να υποβάλουν και αυτοί ερωτήματα. Νίκο, θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Υπουργό? Μία ερώτηση. Εάν δεν είχαμε στην περίπτωσή μας, ας πούμε, το lockdown, όπου έτσι κι αλλιώς όλη η παραγωγική και η οικονομική δραστηριότητα έχει πέσει, θεωρείτε ότι θα έπρεπε πάλι να κλείσει η Εθνική Οδός προληπτικά για 24 ώρες? Ναι, η άποψή μου είναι ότι τελικά η απόφαση αυτή δικαιώθηκε εκ των πραγμάτων. Μπορώ να σας πω ότι τη στιγμή που πάρθηκε θα μπορούσε να είναι κάποιος σκεπτικός, αλλά το μέγεθος και η ένταση της κακοκαιρίας δικαιώνει την απόφαση αυτή. Μάλιστα, γιατί πάντως τα πλάνα τα οποία φάνηκαν και είδανε και το φως δημοσιότητας και στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση έδειχναν έναν δρόμο ο οποίος ήταν εξαιρετικά λειτουργικός. Μαθαίνουμε δε ότι υπήρχε και ένα ζήτημα όσον αφορά τον ανάδοχο, για το αν δηλαδή ποιος μάλλον έχει την υποχρέωση και αν να το κρατάει ανοιχτό τον εθνικό δρόμο, την εθνική οδό να την κρατάει ανοιχτή. Και φαίνεται ότι εκεί διευκολύνθηκε η όλη κατάσταση και κάποιοι βάζουν και ερώτημα αν υπήρχαν τα μέσα και μήπως υπάρχουν και άλλου τύπου νομικές ιστορίες πίσω από αυτό το κλείσιμο. Κοιτάξτε, δεν το ξέρω το θέμα που θέτετε. Εάν κάποιος το ξέρει συγκεκριμένα να μας το πει, μου φαίνεται πάντως ότι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω η σκέψη που κάνετε είναι η εξής, ότι επειδή υπήρχε κάποιο ζήτημα στο θέμα αυτό, γι' αυτό το λόγο επελέγει η λύση του να κλείσει η Εθνική Οδός, επειδή δεν είχε κανονιστεί ποιος είχε τις υποχρεώσεις. Υποθέτω ότι κάτι λέτε κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακριβώς. Οι υποχρεώσεις είναι σαφείς, οι υποχρεώσεις είναι στον ανάδοχο. Δηλαδή εκείνος που λειτουργεί την Εθνική Οδό πρέπει να έχει και τα εκχιονιστικά να τα κάνει. Τώρα, πρέπει να τα έχει τα εκχιονιστικά και την τελευταία φορά που είχαμε μεγάλη κακοκαιρία είχε κλείσει για 15 λεπτά η Εθνική Οδός, δηλαδή το 2018, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το ερώτημα. Παναλαμβάνω τώρα ότι εδώ φαντάζομαι ότι επειδή η απόφαση αυτή ελήφθη προληπτικά, ήταν, να σου το πω, μια συντηρητική πολιτική απόφαση, η οποία έλεγε ότι μπροστά στο μέγεθος, έτσι όπως περιγραφόταν μετεωρολογικά, και στον κίνδυνο που είχε να διαχειριστεί κάποιος, άρθηκε μια απόφαση κλεισίματος της Εθνικής Οδού, γιατί προκειμένου να μην υπάρξει εγκλωβισμός οχημάτων. Αυτή λοιπόν η απόφαση, κοιτώντας το μέγεθος, εγώ δεν ξέρω τη δική σας εμπειρία. Εμένα η δική μου εμπειρία είναι ότι από το 2003 έχω να δω κάτι τόσο εκτεταμένο και μεγάλο. Μάλιστα. Από πλευράς κοινότητας.
Σταμάτη, άρα λέω ότι τελικά είναι εκ των πραγμάτων και εκ του αποτελέσματος μία σωστή απόφαση αυτή που πάρθηκε. Εσύ, Σταμάτη, το πρωί έβαλες θέμα, Σταμάτη, να δώσουμε και στο Σταμάτη Νικό. Ναι, απλώς αν δεν είχαμε περιορισμού στην μετακίνηση, καταλαβαίνετε το κομφούζιο που θα έχει γίνει και την επίδραση, την αρνητική που θα έχει στην οικονομία το να κλείσει η Εθνική Οδός για τόσες πολλές ώρες. Εντάξει, το να κλείσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει μια επίπτωση, αλλά ακούστε εδώ, ξέρετε, όταν έχετε να κάνετε μια επιλογή, δεν έχετε πάλι την εξής επιλογή, ότι είναι απρόσκοπτη κατάσταση και αποφασίζεις να την κλείσεις. Και κινδυνεύεις, υπάρχει μια διακινδύνευση εδώ. Σου λένε ότι θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη και εκτεταμένη χιονόπτωση. Διακινδυνεύεις να έχεις εγκλωβισμό οχημάτων και τότε και ο εκχιονισμός και ο απεγκλωβισμός θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σταμάτη, άρα λοιπόν, ανάμεσα στον κίνδυνο αυτό έγινε μια συντηρητική επιλογή και θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων και εκ των υστέρων, κοιτώντας το μέγεθος της κακοκαιρίας, δικαιώνεται η επιλογή αυτή. Ναι. Σταμάτη. Γιώργο, αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Το 2017, διαβάζω εδώ σε δημοσιεύματα, η Εθνική Οδός έκλεισε 8 ώρες και αναγκάστηκαν στο τέλος να τους μεταφέρουν με ferry boat, βλέποντας τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας του Νίκου Σβέρκου, δεν υπάρχει ούτε μονόστιλο στο πρωτοσέλιδο. Αυτό το λέω σε σχέση με τα προηγούμενα και σε σχέση με το πώς διαχειρίζεται την κακοκαιρία κάποιος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω τον κύριο Βορύδη, και νομίζω ότι αυτό έχει σημασία να κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι και όχι τους εισαγγελείς σχετικά με το εάν κάνουν καλά επιχειρησιακά οι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ τη δουλειά. Οι υπάλληλοι του ΔΕΔΙΕ κάνουν αυτό το οποίο έχουν μάθει να κάνουν. Κύριε Βορύδη, θέλω να μάθω όμως το εξής. Από χτες ακούω δημάρχους, τον κύριο Μάνο του ΔΕΔΙΕ, ανθρώπους επιχειρηματίες που έχουν εκεί τις δουλειές τους. Ακούω διάφορους ανθρώπους να λένε ότι υπάρχουν, και τον Γιώργο Παπαδάκη πριν από λίγο, να λέει ότι υπάρχουν αντικρουόμενες αρμοδιότητες και γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε κόψει, για παράδειγμα, τα δέντρα τα οποία πέφτουν τώρα. Και ρωτάω το εξής εγώ, κύριε Βορύδη. Τι ακριβώς περιμένει μια κυβέρνηση 1,5 χρόνο μετά την εκλογή της, ώστε να μεταρρυθμίσει αυτό το μπάχαλο, για να μην ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Γιατί σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να υπογειοποιήσετε τα καλώδια του ΔΕΔΙΕ μέσα σε 1,5 χρόνο. Είναι αδύνατον, μακάρι να μπορούσατε. Όμως είναι σχετικά απλό να λύσετε το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν δεκάδες άνθρωποι. Όση ώρα ήμασταν στον αέρα, Γιώργο, μου ήρθαν μηνύματα στο κινητό μου από ανθρώπους που λένε: βγήκα εγώ να κόψω το δέντρο που ήταν επικίνδυνο και ήρθε το δασαρχείο, η οικολόγη, ο δήμαρχος, κάτοικοι έτσι. Και δεν με αφήσαν και με τραμπουκίσαν κιόλα. Γιατί έτσι, δεν κάνετε κάτι. Ήρθαν πολιτικοί οικολόγοι. Έτσι, έτσι. Έτσι. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που σας έλεγα, κύριε Υπουργέ, ότι είναι μοναδική ευκαιρία να κάτσετε να δείτε όλο αυτό το πλέγμα, γιατί του χρόνου μπορεί να ξανά έχουμε πάλι κακοκαιρία. Πάλι το ίδιο πρόβλημα θα πάλι αυτά και, να υπάρξουν και ποινές, Γιώργο, για αυτούς οι οποίοι κολυσιεργούν αυτή τη διαδικασία. Γιατί πλέον δεν μπορούμε να είμαστε όμοιροι ενός ανθρώπου που, επειδή πιθανότατα έχει κάποια συμφέροντα τοπικά, δεν θέλει να κοπεί ένα δέντρο. Κάτι πρέπει να κάνετε, κύριε Βορύδη. Και αυτό είναι ευθύνη της κυβέρνησης μόνο. Και αυτό ακριβώς εκεί που καταλήγει και ο Σταμάτης Ζαχαρός. Η ευθύνη είναι στην κυβέρνηση. Δεν είναι ούτε στο γείτονα, ούτε στη ΔΕΔΙΕ, ούτε στην ΑΔΜΙΕ, ούτε στην περιφέρεια, ούτε στο δασαρχείο. Είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο που θα καθορίζει ποιος έχει αρμοδιότητα και τι. Λοιπόν, κοιτάξτε, το θέμα τώρα της σύγκρουσης αρμοδιοτήτων, παρότι το συζητάμε πάρα πολλές φορές, πάντως θα μου επιτρέψετε να πω ότι όταν υπάρχουν προβλήματα ή όταν εντοπιστεί, παραδείγματος χάρη, ένα ζήτημα, γιατί τώρα συζητάμε για το ποιος έχει αρμοδιότητα να κόψει ένα κλαδί. Αυτό συζητάμε, έτσι δεν είναι. Αυτό συζητάμε. Δηλαδή, στην πραγματικότητα αυτή είναι η συζήτηση. Ναι, αλλά αυτό προέρχεται. Πολύ σημαντική συζήτηση, κύριε Υπουργέ. Πολύ σημαντική συζήτηση. Ναι, δεν είπα ότι είναι ασήμαντη. Λέω ότι πρέπει να έχουμε συζητήσει ποιος έχει αρμοδιότητα. Γιατί του χρόνου θα συζητάμε πάλι τα ίδια. Εάν έτσι, δεν αλλάξει αυτό, αν δεν οριστούν αρμοδιότητες, επιτρέψτε μου, κύριοι συνάδελφοι, όχι, θα συζητάμε και του χρόνου. Μόλις μου επιτρέψετε να μιλήσω, θα σας πω. Παρακαλώ, γιατί κύριε. Γιατί τα κλαδιά, κύριε Υπουργέ, έχουν αφήσει 250.000 νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό. Όχι, δεν το είπα λέγοντας ότι δεν είναι σημαντική η αρμοδιότητα. Το είπα επισημένοντας ποια είναι το αντικείμενο της συζητήσεώς μας. Το αντικείμενο λοιπόν της συζητήσεώς μας είναι ποιος έχει αρμοδιότητα να κόψει ένα κλαδί που κρίνεται ότι πρέπει να κοπεί, διότι το κλαδί αυτό δημιουργεί μια διακινδύνευση, ένα κίνδυνο, είτε για τη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε για ένα περαστικό, είτε για οποιονδήποτε. Εντάξει, πρώτον βέβαια, ένα κλαδί το οποίο είναι επιβαρημένο με χιόνι, έχει βάρος πάνω του, δεν είναι το ίδιο με ένα κλαδί
το οποίο δεν έχει χιόνι πάνω. Έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να γίνει μια πρόβλεψη εδώ, θα πούμε, ότι μπορεί ένα κλαδί το οποίο βρίσκεται πάνω από ένα καλώδιο να πρέπει να κοπεί. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι για να το αποφασίσουν αυτό? Η απάντηση είναι ότι οι αρμοδιότητες εδώ είναι καθορισμένες πράγματα. Απλώς μπορεί να υπάρχει και κάποια συναρμοδιότητα. Δηλαδή να πρέπει να μιλήσεις και με το δαπαρχείο προτού αποφασίσει ο οποιοδήποτε. Δεν είναι μόνο αυτό. Μας έλεγε προηγουμένως ο συνεργάτης. Άρα λοιπόν, μου επιτρέπετε λίγο να το τελειώσω. Κύριε Υπουργέ. Ο κύριε Υπουργέ, να σας πω, ξέρετε τι λένε. Όχι να μου πείτε, αλλά μου κάνετε ερωτήματα στα οποία μετά δεν θέλετε, δεν παίρνετε απάντηση καθόλου. Ναι, αλλά. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Όχι, δεν έχω αντίρρηση. Σας ακούω. Για να σας βοηθήσουμε το κάνουμε. Με την ιδιωτικοποίηση. Αποδυναμώθηκε η ΔΕΗ και δεν έχει συνεργεία για να κάνει τη δουλειά αυτή. Αυτό μας έλεγε ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών. Ποιος σας το είπε αυτό? Ο πρόεδρος της Ένωσης Τεχνικών. Φυσικά. Ο κύριος Μανιάτης. Φυσικά. Δεν λοιπόν. Σημαίνει όμως όλοι οι συνδικαλιστές είναι κακοί. Όχι, δεν είπα ότι όλοι οι συνδικαλιστές είναι κακοί. Απλώς κατά σύμπτωση όλοι οι συνδικαλιστές ρίχνουν τα πάντα στην ιδιωτικοποίηση και στην έλλειψη προσωπικού. Κατά σύμπτωση το λέω αυτό. Είναι ένα τυχαίο γεγονό ότι όλοι οι συνδικαλιστές λένε αυτό. Λοιπόν, προσέξτε όμως, τώρα επειδή θέλουμε να ανοίξουμε και τη συζήτηση για την ιδιωτικοποίηση, ενώ επαναλαμβάνω, το ζήτημά μας είναι ποιος έχει μια αρμοδιότητα να κόψει ένα κλάδι το οποίο κρίνουμε ότι είναι επικίνδυνο. Και λέω λοιπόν, αρμοδιότητα για αυτό έχουν οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης. Βεβαίως, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να συνεννοηθούν με το δασαρχείο. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό αυτό, η απάντηση είναι ναι, είναι σωστό αυτό. Πρέπει να υπάρξει μια συνεννόηση με το δασάρχη εκεί που υπάρχει εποπτεία του δασάρχη για το αν πρέπει να κόβονται ή να μην κόβονται πράγματα. Μια συνεννόηση αυτή πρέπει να μπορούν να την κάνουν. Τώρα, αν δύο υπηρεσίες δεν μπορούν να συνεννοηθούν, αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Έτσι. Αλλά ότι πρέπει να μπορούν να συνεννοηθούν ως προς κάτι αρκετά απλό. Δηλαδή, τι, υπάρχει επικίνδυνοτητα σε ένα συγκεκριμένο κλάδι, άρα πρέπει να το κλάδι. Πρέπει να μπορούν να συνεννοηθούν. Σας διακόπτω. Δεν είναι θέμα συνεννόησης. Θα το τρέχουν στα δικαστήρια το Δήμαρχο. Θα το τρέχουν στα δικαστήρια τον άλλο. Έτσι και παρανομήσει. Αλλάξτε το, αυτό σας λέμε τόση ώρα. Όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου, ακόμα κι αν ένας κακόβουλος σε πάει στο δικαστήριο, δικαστήριο σε απαλλάσσει. Ξέρει το δικαστήριο να κρίνει. Ναι. Και την κακοβουλία την διαπιστώνει το δικαστήριο. Γιώργο.